Πάμε στη Λέσβο τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Δήμητρα Λαχωρή, στην ανταποκριτριά μας, για να μας εξηγήσει και να μας δείξει η Δήμητρα. Καλημέρα και σήμερα, Δήμητρα, από την Αθήνα. Πώς εκεί λοιπόν στο νησί φτιάχνουν με μια πρωτοποριακή μέθοδο καύσιμα από απόβλητα. Λοιπόν, καλημέρα Σταυρούλα, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι πετρέλαιο. Μάλιστα. Αυτό εδώ είναι υδροκάρβουνο, κάρβουνο δηλαδή, ναι, από το Γλυκάνησο. Εδώ έχουμε απόβλητα τυροκομείου, ναι, εδώ έχουμε απόβλητα από την επεξεργασία των σταφυλιών. Μάλιστα. Και βέβαια έχουμε και απόβλητα από τα ελαιοτριβία. Είμαστε όλα στο δηλαδή εργαστήριο διαχείρισης ενέργειας του τμήματος. Όλα τα οργανικά απόβλητα, ναι, έχουν, ναι, βρει μια χρήση. Χρησιμοποιούνται λοιπόν και παρασκευάζονται. Ακριβώς. Καύσιμα. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο τμήμα διαχείρισης, στο εργαστήριο διαχείρισης ενέργειας. Mm-hmm. Κοντά μας είναι ο διευθυντής του εργαστηρίου, ο κύριος Στέργιος Βακάλης. Θα μας δώσει λοιπόν περισσότερες πληροφορίες, mm-hmm, για το τι κάνουμε εδώ. Εδώ είναι ο αντιδραστήρας βάσει του οποίου μπαίνουν τα λίμματα και παράγεται καύσιμη, βιοκαύσιμο με λίγα λόγια. Κύριε Βακάλη. Καλημέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Διαχείρισης Ενέργειας. Ναι. Τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα σε αυτόν τον αντιδραστήρα, όπως πάρα πολύ ωραία τα παρουσιάσατε. Εμείς εδώ στο νησί έχουμε πάρα πολλά υγρά απόβλητα, ναι, από τη βιομηχανία παραγωγής ελαιόλαδου και τυριού και γάλακτος κτλ. Οπότε όλα αυτά τα υγρά απόβλητα, ναι, κάτι πρέπει να τα κάνουμε. Έτσι, όπως πολύ ωραία είπατε και από το στούντιο, ότι πλέον έχουμε βρει πάρα πολλές ενδιαφέρουσες χρήσεις για όλα τα απόβλητα που παλιά τα πετούσαν και δημιουργούσαν και προβλήματα και στο περιβάλλον. Τι κάνουμε εμείς εδώ σε αυτόν τον αντιδραστήρα. Ό,τι κάνει η γη μέσα σε εκατομμύρια χρόνια, ναι, εμείς μπορούμε και το κάνουμε σε μερικές ώρες και μετατρέπουμε, ναι, την οργανική ύλη σε βιοκαύσιμο. Δηλαδή τώρα, κύριε Βακάλη, κύριε καθηγητά, βάζετε, ας πούμε, το υγρό, το τυρόγαλο, ναι, δεν ξέρω τι είναι, που έχει μείνει από το τυροκομείο μέσα εκεί, το ανακατεύετε, εδώ, βάζετε εδώ, και τι. Για να έχεις μια εικόνα. Έτσι, μπράβο. Τι άλλο βάζετε. Τα έχετε βαρέσει και σε μπουκαλάκια αρώματος, έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάνετε εκεί πέρα λοιπόν τις αναμίξεις σας και βγάζετε πετρέλαιο. Βεβαίως, φτιάχνουμε πετρέλαιο και φτιάχνουμε, ναι, και κάρβουνο, το οποίο είναι εδώ πέρα. Και αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω αν φαίνεται λίγο καλά. Τώρα, όπως ακριβώς πολύ ωραία είπατε για τα μπουκαλάκια που μοιάζουν με μπουκάλια. Γιατί αν έχουν αρώματα, έτσι όπως έχει πάει η τιμή τώρα των καυσίμων, μπορούμε και απομονώνουμε και συγκεκριμένα είναι, υλικά. Σαν να παίρνεις άρωμα. Κύριε καθηγητά, κύριε Βακάλη, τώρα έχουν πράγματι χρήση. Έχετε φτάσει δηλαδή, ναι, σε ένα σημείο να κάνετε μια τέτοια παραγωγή και αυτό το καύσιμο στη συνέχεια να τροφοδοτείτε, δεν ξέρω, οργανισμούς, φορείς. Πόσο καιρό είναι αυτή η διαδικασία? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Zero PM, ναι, θα φτιάξουμε ένα πιλωτικό επίδειξης μεγαλύτερο, έτσι, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, ναι, το οποίο θα γίνει συνεργασία με την Εταιρεία Ίδρυσης και Αποχέτευσης της Λέσβου, ναι, τη ΔΕΙΑΛ, και θα γίνει η εγκατάσταση ακριβώς εκεί στη μονάδα που γίνεται και η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του νησιού. Άρα λοιπόν παίρνουμε τα λίμματα, ναι, από το βιολογικό καθαρισμό και θα παράγουμε βιοκάρβουνο. Βιοκάρβουνο. Μπράβο σας. Μπράβο. Και βέβαια, χίλια μπράβο και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και, ναι, σε αυτούς τους φωτισμένους ανθρώπους. Αυτό το υλικό, ναι, τέταρτης γενιάς καύσιμα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ, ναι, να παρακολουθούμε τα επόμενα βήματα, το υπόσχομαι. Το καύσιμα μπορούν και απορροφάνε το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Έχουμε δηλαδή πράσινες τεχνολογίες, τις οποίες μετά μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να μετατρέψουμε και αυτά τα υλικά σε βιοπετρέλαιο. Πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα πραγματικά να είχαμε περισσότερο χρόνο. Έχουμε και ένα κομμάτι της έρευνάς μας, το οποίο μετατρέπει κατευθείαν αυτά, ναι, τα απόβλητα σε πράσινο υδρογόνο. Μια δουλειά που κάνουν εδώ πέρα. Θα το κάνουμε θέμα να το καταλάβουμε αναλυτικά. Δήμητρα, το υπόσχομαι και το υπόσχεσαι και εσύ. Γιατί δεν έχουμε καθόλου άλλο χρόνο. Είναι εξαιρετικό αυτό που μας κάνατε κοινωνούς λοιπόν και πραγματοποιείτε εκεί. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.